πρώτα πίσω εδώ. Άγιοι πατέρες, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ θερμά για τον καθένα σας ξεχωριστά που είστε σήμερα εδώ και είναι μεγάλη τιμή και για μένα, αλλά και για τους φίλους της Βελανιδιάς, χωρίς την προεκλογή των οποίων αυτές οι ιστορίες δεν θα είχαν βγει στο φως ποτέ. Δεν σας κρύβω, παρότι έχω ανέβει περίπου 2.000 φορές την έδρα, σήμερα εδώ νιώθω αμήχανη, γιατί εκεί έχουμε και μια κάποια εξουσία. Σήμερα την εξουσία την έχετε εσείς, οι οποίοι ίσως περιμένετε να σας πω σπουδαία πράγματα. Τα σπουδαία, τα είπαν οι προλαλήσαντες, και ήταν πολλά περισσότερα από αυτά που μου αναλογούν και μου αρμόζουν. Εγώ θα σας πω λίγα λόγια από καρδιά σας. Μας καταλογίζουν οι κύριοι συνήγοροι, αγαπητοί συνάδελφοι, που είστε πολλοί εδώ απόψε και σας ευχαριστώ, ότι οι δικαστές δεν ασχολούμαστε με τίποτε άλλο από το να γράφουμε αποφάσεις, υπονοώντας ότι δεν έχουμε άλλα ενδιαφέροντα. Για να είναι όμως ακριβοδίκαιοι, θα έπρεπε να λένε ότι δεν έχουμε χρόνο να ασχοληθούμε. Γιατί ο Έλληνας δικαστής, ο οποίος κατ' εμέ είναι ο τελευταίος στη σειρά που ευθύνεται για την καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης, δεν έχει χρόνο ούτε για την οικογένειά του. Πόσο μάλλον να καλλιεργήσει τυχόν ενδιαφέροντα και δει ο πρωτοδίκης και ο εφέτης και τελευταία και οι συνάδελφοί μου οι ειρηνοδίκες με τις νέες ρυθμίσεις. Περχρεωμένα δικοκυριά και μεταφορά από το πρωτοδικείο ύλη στα ειρηνοδικεία. Αυτά βέβαια δεν είναι του παρόντος, αλλά με την ευκαιρία της παρουσίας πολλών νομικών ανάμεσά μας, ένιωσα την ανάγκη να τα επισημάνω. Οι ιστορίες της Βελανιδιάς είναι το λιχνάρι που φωτίζει τα παιδικά μου χρόνια. Είναι μια βαθύτερη ματιά στη ζωή της επαρχίας στο ορεινό ξηρόμενο της δεκαετίας του 60, εμπλουτισμένη με πολύ συνέστημα και μια αίσθηση χρέους στους ανθρώπους του μόχθου, στους εργάτες της γης, τους αγρότες, που πάλευαν με τις καιρικές συνθήκες και από αυτές εξαρτώταν το πενιχρό ετήσιο εισόδημά τους, που η συγκομιδή του Βελανιδιού το συμπλήρωνε. Γιατί με τον καρπό τάιζαν τα ζώα τους. Με το κουκούλι έβαφαν τα στιμόνια για τα υφαντά του αργαλιού. Με τα ξύλα ζεσταίνονταν και μαγείρευαν. Στον ίσπιο των πανύψηλων κυράδων των Βελανιδιών ξαπόστεναν τα μεσημέρια όταν ο ήλιος άσπριζε γύρω την πέτα. Χρέος λοιπόν στους παππούδες και τις γιαγιάδες που στη θέση των μεταναστών γονιών μας ή γονιών που έλειπαν όλη μέρα από το σπίτι στα κτήματα μας μεγάλωναν. Στους γονείς μας που θυσιάστηκαν να ζήσουμε εμείς καλύτερα. Αναρωτιέμαι όμως, ζήσαμε καλύτερα? Κύριε καθηγητά, ποιος μπορεί να ρωτήσει, γιατί δεν μιλάνε τόσο πολλοί δικαστές. Ζήσαμε λοιπόν καλύτερα ή υιοθετήσαμε συνήθειες ξένες στην ιδιοσυγκρασία μας και χάσαμε αρετές που μας διέκριναν την ολιγάρχεια, τη λιτότητα, την προνοητικότητα, βέβαια και άλλες πολλές. Τότε εμείς χάσαμε μερικές αρετές, γιατί εργατικοί και φιλόπονοι εξακολουθούμε να είμαστε και κανένας Βορειοευρωπαίος δεν θα με πείσει για το αντίθετο. Δεν δίνει αυτό άθεση αμαρτιών σε όσους τις προηγούμενες δεκαετίες πήραν αποφάσεις για μας, χρημάτισαν σε κέντρα λήψης αποφάσεων. Οι ήρωες όμως, αγαπητοί φίλοι, των ιστοριών της Βελανιδιάς που ξεπήδησαν από μνήμες που περπατούν μαζί μας και μάλιστα προπορεύονται σαν τη σκιά μας και από το περιβάλλον το οποίο μας διαμορφώνει, δεν θα αποκτούσαν σάρκα και οστά χωρίς τη συμβολή κάποιων φωτισμένων μας δασκάλων που εκτός από το να μας μάθουν να αγαπάμε το διάβασμα και να τιμάμε ό,τι αξίζει στη ζωή να μνημονεύεται, άσχιζαν να πείσουν τους αγράμματους γονείς μας να μην κόψουν το παιδί από το σχολείο γιατί τα παίρνουν τα γράμματα και είναι κρίμα. Το χρέος συμπεριλαμβάνει και αυτούς. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που ένας από αυτούς είναι σήμερα εδώ από το Εξατάξιο Γυμνάσιο Αστακού για να ακούσει πόσο ευγνώμονες του είμαστε. Δεν το φροντίσαμε
Λοιπόν, το περιβάλλον τώρα, αγαπητοί φίλοι, δεν το φροντίσαμε όπως το σπίτι μας, όπως εμείς το Βελανιδόδασος. Και αυτό είναι μια αρετή που χάσαμε, αυτές που σας είπα προηγουμένως. Ή το αξιοποιήσαμε σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Αυτό προσπαθούν να αλλάξουν οι φίλοι της Βελανιδιάς, οι οποίοι με μόνο εφόδιο το μεράκι τους πασχίζουν για την ανάδειξη του Βελανιδοδάσου του Ξηρομέρου, την επισήμανση των κινδύνων που διατρέχει, όπως η μεγάλη πληγή της λαθροελατόμησης, και τη διατήρησή του. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Τώρα που όλα στη ζωή μας έχουν ανατραπεί, ας αλλάξουμε συμπεριφορά στο περιβάλλον. Αν σήμερα βάλαμε ένα λιθαράκι προς την κατεύθυνση αυτή, το βιβλίο αυτό θα έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτά στα οποία στοχεύει. Αν σας δώσαμε το ερέθισμο, ανηφορίζοντας κάποια στιγμή προς την Ήπειρο να κάνετε μια παράκαμψη για έναν περίπατο στο Βελανιδόδασο του Ξηρομέρου, όπου θα απολαύσετε πανύψηλες, πανέμορφες, υπερονόβιες βελανιδιές, άλλες πολλές μαζί, άλλες μοναχικές, γιατί κάποια κίσα έκρυξε τον καρπό στο χώμα για αργότερα και τον ξέχασε, λιβάδια απέραντα γεμάτα κίτρινες νερακούλες, πετρώματα αμέθιστου, χρυσόξυλα, κοκορεδιτιές με βαθύ χάλκινο χρώμα σαν τα πακύρια της μάνας μας, κουτσουπιές με τριανταφυλένια θα έλεγε σάνθη, χυμάρους, όλων των ειδών της μουσικές από πουλιά, στάχια που θροίζουν στον άνεμο, νερά τρεχούμενα, μαγριολούλουδα, όμορφα ξοκλήσια, τότε θα είμαστε ευτυχείς, γιατί σίγουρα θα γίνετε φίλοι της Βελανιδιάς. Αγαπητοί φίλοι, όταν οι φίλοι της Βελανιδιάς μου ζήτησαν να συνενέσω σε αυτή την προσπάθεια, είπα, τον οικειώνει μόνο εμπιπραμένων εμείς τα άβομαι τώρα για τέτοια είμαστε αυτά που περνάει η χώρα μας. Αν κρίνω όμως από την παρουσία σας σήμερα εδώ, φαίνεται ότι για τέτοιες εκδηλώσεις πάντα θα είναι καιρός. Τελειώνοντας, σας ευχαριστώ και πάλι και θα σας καληνυχτήσω και εγώ σαν υπουργή στην προφορική μας διάλεκτο. Bona nocte, aperite bune. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, ένα δευτερόλεπτο μόνο.